Τι έγινε? Παρακαλώ πολύ, δίπλα σε κάποιες θέσεις στα καθίσματα υπάρχουν κάτι ακουστικά. Όχι, κάτι μικρόφωνα. Μην τα πειράζετε, γιατί έτσι μικροφωνίζουμε. Άλλο η θέση που μπαίνουν τα ακουστικά και άλλο τα μικρόφωνα. Τα μικρόφωνα είναι με κάτι καλώδια. Έτσι, μην τα πειράζετε, ώστε για να μην έχουμε πρόβλημα. Μιλάω. Λοιπόν, καλημέρα. Εγώ θα καλωσορίσω πρώτα τους μικρούς μας φίλους, γιατί αυτοί είναι οι επίσημοι καλεσμένοι μας. Στη συνέχεια τους γονείς που τα συνοδεύουν. Υπάρχουν παιδιά τα οποία έχουν ξανάρθει σε άλλα πρωινά. Για να δω. Για να δω χεράκια. Ωραία, λοιπόν, τα παιδιά αυτά που έχουν έρθει θα μας πούνε, για να πούνε και στους φίλους τους, τι είναι εδώ που ήρθατε. Για πες μου, πάρε και έχει ένα μικρόφωνο, μπορείς, ή θες να το πεις δυνατά. Εδώ τι είναι που ήρθες? Να το πούμε λίγο καλύτερα. Είναι το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Μπράβο, πολύ ωραία. Κάποιος άλλος θα μου πει, γιατί ήρθατε σήμερα εδώ? Ποιο παιδάκι θα μου πει, γιατί ήρθατε σήμερα εδώ? Δεν βλέπω, έλα μου. Για πες. Έχει ένα κουμπάκι. Πρέπει να έχει ένα φως. Πάτησε αυτό το κουμπάκι, θα σου βγάλει ένα κόκκινο φως. Ωραία. Κοντά στο στόμα σου. Για να μάθουμε για τη χημεία. Και γιατί να μην μάθουμε για τη φυσική και μαθαίνουμε για τη χημεία σήμερα? Έλα μου. Ναι, γιατί όμως τη χημεία, δηλαδή δεν είναι μόνο η χημεία, είναι και η βιολογία, είναι και η φυσική. Παγκόσμια ομάδα. Για πες το, έλα, προσπάθησε. Ε, είναι, γιατί είναι, κάτι είπες παγκόσμιο χημεία, έλα, ναι, εσύ. Παγκόσμιο έτος χημίας. Είναι, ναι, είναι το παγκόσμιο, το διεθνές έτος χημίας. Ο ΟΗΕ, ξέρετε όλοι τον ΟΗΕ, έχει φέτος ορίσει ότι φέτος το 2011 είναι το Διεθνές Έτος Χημίας. Και γιατί η χημεία είναι τόσο σημαντική? Είναι. Παιδιά, θέλω όλοι να παρακολουθείτε, να μην μιλάτε. Η χημεία είναι τόσο σημαντική? Ποιος είπε ότι είναι? Ποιος είπε, ναι. Όχι όμως τα ίδια παιδιά και όλο κορίτσια. Μπράβο. Λοιπόν, γιατί η χημεία είναι σημαντική? Για πες. Στη ζωή μας. Και πώς, πέστε μου κάποιο τομέα της ζωής μας που ενεργεί εκεί η χημεία, που επηρεάζεται από τη χημεία. Για πέστε μου, θέλω πολλά χέρια, όχι έτσι τα ίδια και τα ίδια. Έλα μου. Στις τροφές. Άλλο. Αγόρι εδώ να μου πει. Τι, πες μου κάτι που να είναι η χημεία. Να σου πω κάτι, όταν τρως τα διάφορα, την κοκακόλα που πίνεις και αυτά, τι είναι? Η μανούλα που βάφεται, που βάφει τα μαλλιά της, που βάζει άρωμα, οι πλαστικές σακούλες που έχετε, τα απόβλητα, τα πετρελοειδή, το κινητό σας, η οθόνη στο κινητό, η οθόνη της τηλεόρασης, όλα αυτά δεν είναι χημεία? Λοιπόν, η χημεία είναι η πιο σημαντική επιστήμη, γιατί συνεργάζεται με όλες τις άλλες, τα φάρμακα, είναι χιλιάδες τομείς στους οποίους, τους οποίους επηρεάζει η χημεία. Λοιπόν, αυτό ήρθαμε σήμερα. Εσείς είστε οι πιο μικρές ηλικίες, δεν νομίζω στο σχολείο κάνετε χημεία, έτσι δεν είναι? Δεν κάνετε. Λοιπόν, σήμερα μέσα από διάφορες δραστηριότητες, όπως είναι αυτά τα μικρά θεατρικά σκιτσάκια, ας πούμε, τα οποία θα σας παρουσιάσει αυτή η ομάδα, καθώς και κάποια παιχνίδια, τα έχουμε διοργανώσει ειδικά για τις δικές σας ηλικίες, για να σας φέρουμε σε πρώτη επαφή μέσα από ένα ευχάριστο τρόπο και όχι από διδασκαλία για τη χημεία. Λοιπόν, καλώς ήρθατε και πάλι. Θα σας εξηγήσω πώς θα παρακολουθήσουμε αυτές τις δύο εκδηλώσεις. Λοιπόν, τα μισά παιδιά θα τα καθορίσουμε εμείς, θα φύγουν σιγά σιγά και θα τους οδηγήσουμε σε δύο χώρους. Τα άλλα μισά θα μείνουν εδώ, θα παρακολουθήσουν αυτά τα μικρά σκιτσάκια. Ένα από αυτά γίνεται στα αγγλικά, γιατί το διοργανώνει η αντίστοιχη ομάδα από το Βρετανικό Συμβούλιο με το οποίο συνεργαζόμαστε και κάνουμε αυτές τις εκδηλώσεις. Και γι' αυτό σας δώσαμε τα ακουστικά για να τα παρακολουθήσετε, να μπορέσετε στα αγγλικά. Λοιπόν, θα ήθελα αυτή η πτέρυγα και αυτή να σηκωθεί σιγά σιγά. Ναι, λοιπόν, αυτή η ομάδα
μαζί με τα παιδιά τα οποία έρχονται, νομίζω πως είναι αρκετά, είναι, πολλά, είναι πιο πολλά, έρχονται κι άλλα, δεν βλέπω. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, τότε ένα λεπτό, η ομάδα που είναι εκεί θα κάνει μία όπισθεν για να οδηγηθεί στο ένα παιχνίδι και από την τέταρτη σειρά και κάτω θα βγείτε κι εσείς έξω και οι άλλοι θα μείνουν εδώ. Λοιπόν, καλή σας διασκέδαση. Από χρυσό. Μα τι είναι αυτά.
Είναι δυνατόν να ακούσει εκεί ο ήλιος από χρυσό? Ο ήλιος είναι που στέλνει ζέστη στη γη, που ζεσταίνει τη γη. Άρα είναι φτιαγμένος από φωτιά. Και πώς βρίσκουν άραγε την αλήθεια? Είπαμε, σκέφτονται, μελετάνε, κάνουν πειράματα, συζητάνε μεταξύ τους πολιτισμένα. Και ενώ μπορεί να έχει περάσει και πάρα πολύ καιρός, κάποιος τελικά καταφέρει να δει τι πραγματικά συμβαίνει. Απίστευτο! Τελικά ο ήλιος είναι μια τεράστια σφαίρα που αποτελείται από υδρογόνο και ήλιο. Τι? Υδρογόνο και ήλιο! Δεν έχετε ξανακούσει να μιλάνε για τα χημικά στοιχεία? Όχι! Εσείς έχετε ξανακούσει να μιλάνε για τα χημικά στοιχεία? Ναι! Πολύ ωραία! Τα χημικά στοιχεία μπορούμε να τα φανταζόμαστε ότι είναι τα τουβλάκια της φύσης. Όπως εμείς φτιάχνουμε με τα τουβλάκια μας σπιτάκια και διάφορα άλλα, έτσι η φύση χτίζει από τα χημικά στοιχεία τον αέρα, τη γη, τα φυτά, τα δάση, τα έπιπλα που κάθεστε εμάς τους ίδιους. Ό,τι υπάρχει πάνω στον πλανήτη Γη, αλλά και πέρα από αυτόν, είναι φτιαγμένος από χημικά στοιχεία. Τώρα, θα λέμε χημικά στοιχεία, γιατί η χημεία είναι το όνομα της επιστήμης που τα μελετά. Και όπως εμείς στο σπίτι μας έχουμε πολλά τουβλάκια, κόκκινα, πράσινα, μεγάλα, μικρά, έτσι και στη φύση υπάρχουν χημικά στοιχεία. Μόνο που δεν είναι τετράγωνα όπως τα τουβλάκια μας, μπορούμε να τα φανταζόμαστε σαν πάρα πολύ μικρές βαλίτσες. Και τώρα, για να ρωτήσω, ξέρει κανείς να μου πει κανένα χημικό στοιχείο? Πες μου. Υδρογόνο και οξυγόνο. Οξυγόνο! Ποιος εδώ μέσα έχει ξανακούσει τη λέξη οξυγόνο? Να δω χέρια. Πάρα πολύ ωραία. Το οξυγόνο, λοιπόν, είναι ένα αέριο, το οποίο βρίσκεται φυσικά στον αέρα που αναπνέουμε. Χωρίς αυτό δεν θα μπορούσαμε να ζήσουμε. Όμως το οξυγόνο, παιδιά, δεν έχει χρώμα. Συνάδελφε, μήπως θα θέλατε να πάρετε το μικρόφωνο, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά... Με ακούτε, με ειδοποιού... έτσι όπως μιλάμε, πείτε μου. Εντάξει, αγαπητέ συνάδελφε, να το πάρω. Θα πάω σύντομα. Λοιπόν, το οξυγόνο, όπως έλεγα, δεν έχει χρώμα, δεν έχει μυρωδιά, δεν έχει γεύση. Και πώς το καταλαβαίνουμε? Το καταλαβαίνουμε, γιατί χωρίς αυτό δεν θα ζούσαμε. Με κάθε μας ανάσα, εισπνέουμε οξυγόνο. Τώρα, μήπως έχετε ακούσει το χημικό στοιχείο ήλιο? Χεράκια, λιγότερο. Οπότε θα σας πω εγώ τι είναι το ήλιο. Είναι και αυτό ένα αέριο, χωρίς χρώμα, χωρίς γεύση, χωρίς μυρωδιά, και το οποίο το χρησιμοποιούμε για να φουσκώνουμε τα μπαλόνια και όχι μόνο. Τα μπαλονάκια που έχω εδώ κρεμασμένα είναι γεμισμένα με ήλιο. Τώρα θα αναγκαστώ να αφήσω πάλι το μικρόφωνο, για λίγο όμως. Να πάρω το ψαλιδάκι μου, να ανέβω εδώ ψηλά και να κόψω ένα από αυτά τα μπαλονάκια. Θα πάρω το χάσιμο. Και θα το τρυπήσω για να δούμε ότι εδώ μέσα έχει όντως ήλιο. Λοιπόν, από εδώ μέσα έχει ένα αέριο. Και το ήλιο έχει μια πολύ αστεία ιδιότητα, παιδιά. Θα τη δούμε τώρα όλοι μαζί, αν κάποιος το εισπνεύσει. Μιλάει με μια πολύ περίεργη φωνή. Περίπου σαν αυτή. Να, κάπως έτσι μιλάω. Θέλετε να το ξανακάνω? Ναι! Το ήλιο, λοιπόν, ακούγεται κάπως έτσι, κάπως έτσι. Κύριοι συνάδελφοι, θα σας παραδώσω το μπαλόνι. Λοιπόν, αυτά σχετικά με το ήλιο. Και τώρα, κύριε συνάδελφοι, θα μπορείτε να μου πείτε, εκτός από πέρας από να χρησιμοποιήσω το μικρόφωνο, αν έχετε καμία απορία. Απορίες? Ναι, έχω μια απορία. Ένα-δύο, μ' ακούτε, όχι έτσι? Wait. Α, ναι, τώρα, λοιπόν, μάλιστα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, πώς γίνεται δηλαδή αυτά τα στοιχεία και ενώνονται μεταξύ τους? Λέει το ένα στο άλλο, σε παρακαλώ πολύ, δώσε μου το χέρι σου να κάνουμε παρέα. Τι είναι αυτό που λέτε, κυρία συνάδελφος? Τα χημικά στοιχεία δεν έχουν χέρια. Δεν έχουν χέρια? Όχι. Μάλιστα. Δείτε διαφάνεια, παρακαλώ. Δεν έχουν χέρια. Πόδια, έχουν πόδια? Όχι, δεν έχουν ούτε πόδια. Μάγουλα? Ούτε μάγουλα, ούτε μύτες, ούτε αρχιά, τίποτα. Τα χημικά στοιχεία είναι πολύ μικρές μπαλίτσες, τις οποίες ονομάζουμε άτομα. Και αν κάποιος πάρει και κοιτάξει πολύ κοντά αυτές τις μπαλίτσες, θα δει ότι αποτελούνται από μία μεγάλη κεντρική
μπάλα και μικρότερες που τριγυρίζουν γύρω τους, όπως οι μέλισσες που τριγυρίζουν γύρω από ένα λουλούδι. Λοιπόν, τις μικρές μπαλίτσες που πηγαίνουν γύρω-γύρω τις ονομάζουμε ηλεκτρόνια. Και αυτές οι μπαλίτσες είναι που έχουν και όλο το ζουμί, ας πούμε. Κάποια χημικά στοιχεία έχουν λίγα ηλεκτρόνια. Κάποια έχουν πολλά, κάποια έχουν πάρα πολλά. Κάποια χημικά στοιχεία θέλουν να πάρουν κι άλλα, είναι άπιστα, θέλουν να έχουν πολλά. Κάποια χημικά στοιχεία θέλουν να δώσουν για αυτά που κουβαλάνε, γιατί κουράζονται πάρα πολύ, δεν τα αντέχουν. Και έτσι, από εδώ ξεκινάνε όλα. Ας το δούμε όμως καλύτερα με ένα παράδειγμα. Ας δούμε πως φτιάχνεται το αλάτι. Κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου να σας παρουσιάσω το όχλωριο! Hello, από εδώ! Το όχλωριο! Το όχλωριο είναι ένα πράσινο αέριο, το οποίο μυρίζει κάπως περίεργα. Υπάρχει μέσα στις χλωρίνες που έχουμε στο σπίτι μας, αλλά προσοχή, είναι τοξικό, είναι δηλητήριο. Το χλώριο θα δίνει ό,τι έχει και δεν έχει για ένα ακόμα ηλεκτρόνιο. Πόσο πολύ θέλει το καημένο το χλώριο, ένα ακόμα ηλεκτρόνιο. Και τώρα θα σας παρουσιάσω το νάτριο. Το νάτριο είναι στερεό, είναι ασημένιο και είναι μαλακό σαν γυρί. Και θα δίνει τα πάντα για να ξεφορτωθεί ένα ηλεκτρόνιο. Και ας πούμε τώρα ότι αυτή εδώ η μπάλα του μπάσκετ είναι το ηλεκτρόνιο που θέλει τόσο πολύ να ξεφορτωθεί τον άτριο και το ηλεκτρόνιο που θέλει τόσο πολύ να πάρει το χλώριο. Και ας δούμε τι θα γίνει τώρα που θα συναντηθούν. Γεια σου, Νάτριο, τι κάνεις? Γεια σου, χλώριο, γεια. Τι να κάνω, δεν βαριέσαι? Δεν σε βλέπω καλά, στενοχωρημένο είσαι. Πώς να μην είμαι στενοχωρημένη? Δεν βλέπεις τούτο εδώ το ηλεκτρόνιο που έχω και το σέρνω τόσο καιρό? Δεν μπορώ να το ξεφορτωθώ με τίποτα. Αυτό δεν το θέλεις? Όχι. Το θέλω εγώ να το πάρω. Ευχαριστώ. Και έτσι το νάτριο ενώνεται με το χλώριο και μαζί σχηματίζουν το αλάτι. Ναι, κυρίες και κύριοι, το χλώριο μαζί με το νάτριο φτιάχνουν το αλάτι. Είδατε λοιπόν πόσα χημικά στοιχεία μάθαμε σήμερα. Μάθαμε για το οξυγόνο, μάθαμε για το ήλιο, μάθαμε για το νάτριο, μάθαμε για το χλώριο και αναφέρεται και το υδρογόνο στην αρχή, που είναι επίσης ένα αέριο. Υπάρχει μέσα στον ήλιο και όταν ενωθεί με οξυγόνο μου δίνει το νερό. Και ακόμα δεν έχετε δει τίποτα, ξέρετε πόσο πολλά είναι? Αν βάλουμε τα χημικά στοιχεία και αρχίσουμε να τα μετράμε, είναι πάνω από 100, ε! Και βεβαίως, ποιο είναι ένα από τα πιο σημαντικά? Δεν υπάρχουν πιο σημαντικά. Όλα τα χημικά στοιχεία είναι χρήσιμα. Δουλειά στη φύση. Σας παρακαλώ, μην αρχίζετε τώρα τέτοια και φάει μίγα σίδηρο και το φουρνού πιατσάλι. Εντάξει, θα σας αφήσω τη σκηνή. Λοιπόν, Νίκο, παιδιά. Κυρίως Νίκο βασικά, γιατί αυτός είναι που ξέρει τα πολλά και ο νους του κατεβάζει. Για μένα λέει. 10 καράβια σίδερο. Σίδηρο, πόσες βελόνες βγάζει? Κάποιος που να ξέρει? 5! 100? Κυρίες και κύριοι, όχι. Όσα είναι τα άστρα του ουρανού και άμμος της θαλάσσης, 10 καράβια σίδηρος, τόσες βελόνες βγάζει. Βεβαίως, βεβαίως. Φυσικά, ορίστε. 10 βελόνες, 10 καράβια, πάρα πολλές βελόνες. Λοιπόν, καταλαβαίνουμε ότι ο σίδηρος είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο, καταρχήν επειδή υπάρχουν στη γλώσσα μας πάρα πολλές εκφράσεις γι' αυτό. Στην πράση κολλάει το σίδερο! Σιδερένιος... Σιδεροκέφαλος! Είσαι για τα σίδερα... Ναι, αλλά τις φυλακές μας σίδερα για ποιος είναι? Για τους λεβέντες! Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτός εδώ είναι ο σίδηρος στην καθαρή του μορφή. Συγγνώμη, αυτό είναι ένα ηλεκτρικό σίδηρο. Πώς θα το πάρετε την παρουσίαση? Δεν ξέρω. Από την πάλι σχολή μαγείας θα είναι. Σα παρακαλώ, αυτός λοιπόν είναι ο καθαρός σίδηρος. Και σίδηρος στην καθαρή του μορφή... Έχουμε κάποια προβλήματα? Όχι, όχι. Σίδηρος λοιπόν, τώρα που ακουγόμαστε στην καθαρή του μορφή, στη φύση μας δύσκολα υπάρχει. Συνήθως είναι κλεισμένος μέσα στα οξύδια, τα οποία βρίσκονται μέσα στα σιδηροτοπιμεταλλεύματα. Και βεβαίως όλα αυτά για να τα καταλάβουμε θέλουμε πάνω από 35 λεπτά. Και αυτή εδώ η παρουσίαση είναι μόνο 5 λεπτά, οπότε θα σας μιλήσω πάρα πολύ γρήγορα για αυτό. Λοιπόν, ο σίδηρος είναι ένα στοιχείο που υπάρχει. Που υπάρχει στη φύση, όπως το χλώριο, το νάτριο, το υδρογόνο, το οξυγόνο. Λοιπόν, και στη φύση ο σίδηρος ανήκει σε μια πολύ μεγάλη ομάδα στοιχείων που είναι περίπου 100 και τα οποία χωρίζονται σε μέταλλα και αμέταλλα. Αμέταλλα! Και πού λέτε εσείς ότι ανήκει στο
σίδηρος στα μέταλλα ή στα αμέταλλα? Στα μέταλλα, βέβαια. Α, ναι, ναι. Άλλο μέταλλο, λοιπόν, είναι ο χαλκός, το αλουμίνιο, το χαλκό, το χαλκός, το αλουμίνιο. Είναι ο χαλκός, το αλουμίνιο, αλλά ο σίδηρος εμφάνει στη φύση δεν βρίσκεται στην καθαρή του μορφή, όπως για παράδειγμα ο χρυσός, που τον ανακαλύπτουμε σε σμόλους μέσα στο χώμα. Βέβαια, ο σίδηρος βρίσκεται στη φύση, κυρίως στην καθαρή του μορφή, κυρίως στο κέντρο του πλανήτη μας. Ορίστε. Ή στον πυρήνα ακριβώς βρίσκεται λιωμένο σίδηρος. Το 1/3 του πλανήτη μας αποτελείται από καθαρό λιωμένο σίδηρο. Επίσης, καθαρό σίδηρος έρχεται και από διάφορους μετεωρίτες που πέφτουν στη Γη. Αφήνω το σπαθί. Υπάρχουν λοιπόν διάφοροι μετεωρίτες, σίδηρος υπάρχει και σε διάφορους μετεωρίτες που πέφτουν στη Γη από το διάστημα. Συγγνώμη, θα σας κάνω μια ερώτηση, συναδέλφε. Θέλετε να μας πείτε ότι για να βρούμε καθαρό σίδηρο θα πρέπει να ταξιδέψουμε ως το κέντρο της Γης, σαν τον Ιούλιο Βέρν, ή να περιμένουμε να μας έρθει κανένας μετεωρίτη στο κεφάλι μας από το διάστημα? Ευτυχώς για εμάς δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Ο σίδηρος βρίσκεται και στο πλοίο της Γης μας, μόνο που εκεί είναι ενωμένος με κάποια άλλα στοιχεία, όπως για παράδειγμα το οξυγόνο. Όταν το οξυγόνο ενώνεται με το σίδηρο, δημιουργούνται τα οξύδια του σιδήρου. Αυτό που συνήθως εμείς ονομάζουμε σκουριά. Αυτά τώρα τα οξύδια βρίσκονται κλεισμένα μέσα σε πετρώματα, τα οποία ονομάζουμε σιδηρομετάλλευμα. Και βρίσκονται όλα αυτά διασκορπισμένα μέσα στο κάτω από την επιφάνεια της Γης. Άντε λοιπόν να τα ξεχωρίσουμε. Εγώ τα κατάφερα. Ξέρετε πώς? Φυσικά και ξέρω. Ο άνθρωπος ξέρει εδώ και 6 χρόνια να ξεχωρίζει το σίδηρο από τα πετρώματα μέσα στα οποία βρίσκεται. 3.500 χρόνια πριν λοιπόν άρχισε η εποχή του σιδήρου. Και τι έκανε ο άνθρωπος? Άρχισε να ζεσταίνει πολύ το σίδηρο, βρήκε τρόπους να αυξάνει πολύ τη θερμοκρασία και να λιώνει λοιπόν ο σίδηρος μέσα από το πέτρο και να βγαίνει στην καθαρή τη μορφή. Το πρόβλημα όμως είναι ότι ο σίδηρος, ο καθαρός σίδηρος, δεν είναι καλός για εμάς, δεν είναι αρκετά δυνατός ώστε να φτιάξουμε τα εργαλεία τα οποία χρειαζόμαστε. Ορίστε, σαν ένα σπαθί ας πούμε. Ο σίδηρος σκουριάζει εύκολα. Στην καθαρή του μορφή είναι σχετικά μαλακός. Οπότε αποφασίσαμε να τον ενώσουμε με διάφορα άλλα στοιχεία για να τον κάνουμε πιο δυνατό. Καλή τη στοιχεία, δηλαδή τι, με το οξυγόνο? Άντε πάλι με το οξυγόνο. Καλά, τώρα δεν είπαμε ότι όταν ενώνουμε το σίδηρο με το οξυγόνο σχηματίζονται οξύδια, σκουριά? Θα φτιάξουμε ένα σπαθί από σκουριά. Με ποια στοιχεία τότε θα το κάνουμε αυτό? Τον ενώνουμε για παράδειγμα με τον άνθρακα. Και τότε φτιάχνουμε χάλιβα, αυτό που ονομάζουμε ατσάλι. Και πού υπάρχει ο σίδηρος? Ο σίδηρος υπάρχει παντού γύρω μας. Σε διάφορα εργαλεία που φτιάχνουμε, τα καρφιά είναι από σίδηρο, οι βίβες, μέσα σε κτίρια υπάρχει σίδηρος, οι άγκυρες, ολόκληρα καράβια φτιάχνουμε από σίδηρο, όχι από την κανονική, από την καθαρή τη μορφή βέβαια, αλλά από διάφορες ενώσεις του σιδήρου. Και βέβαια ο σίδηρος υπάρχει και μέσα στους ζωντανούς οργανισμούς. Στον άνθρωπο για παράδειγμα. Κάθε άνθρωπος έχει κατά μέσο όρο στον οργανισμό του 4 γραμμάρια σίδηρο. Από αυτά τα 4 γραμμάρια, το μεγαλύτερο μέρος βρίσκεται στο αίμα μας. Και τι λέτε να κάνει εκεί στο αίμα? Σε τι μας βοηθάει μέσα στον οργανισμό? Έχετε καμία ιδέα με ποιο στοιχείο βοηθάει ο σίδηρος, ποιο στοιχείο βοηθάει ο σίδηρος στο αίμα να ενωθεί? Με το οξυγόνο. Και γι' αυτό παίρνει και αυτό το ωραίο κόκκινο χρώμα. Το αίμα μας, ναι. Λοιπόν, αυτά λοιπόν για το σίδηρο μέσα στις άκρες. Νομίζω ότι... Πολύ παιδιά έχει το σίδηρο. Α! Σε τίποτα που τρώμε. Ναι. Ο σίδηρος περιέχεται και πρέπει να το φέρουμε στον οργανισμό μας μέσα από τα διάφορα τρόφιμα που τρώμε. Όπως για παράδειγμα το σπανάκι, τα δημητριακά, το κρέας. Εντάξει, μας τα πας. Καλός ο σίδηρος. Περιέχεται και το σπανάκι. Σιγά μην κάνουμε το κομπουπάι, δηλαδή να πάμε σπανάκι για να παίρνουμε σίδηρο στον οργανισμό μας. Καλά, εμένα με έχουν αντίσει γλώριο σήμερα, με έχουν αντίσει εύκολα. Μόνο που πάει δεν με αντίσανε. Αλλά εγώ δεν ήρθα εδώ γι' αυτό. Ήρθα να σας βάλω ένα quiz. Θα σας δείξω 3 αντικείμενα. 3 πράγματα
που φαίνεται ότι δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους. Και μετά θα σας κάνω μια ερώτηση. Ξεκινάμε λοιπόν. Τα τρία αυτά πράγματα είναι καταρχήν αναμονή. Να το. Το δεύτερο είναι ένα διαμάντι. Καλά, ψεύτικο είναι τώρα, δεν ξέρω το. Πρακτικό είναι, τώρα λέμε, τώρα πούμε ότι είναι διαμάντι. Και το τρίτο είναι ένα κάρβουνο. Έχετε και σκηνοπέμπτη με μαύριο, ξέρετε τώρα. Και η ερώτηση που θέλω να σας κάνω είναι τι κοινό έχουν αυτά τα τρία πράγματα. Τι είναι αυτό που θα συνδέει, είναι να βλέπουμε μερικά χέρια. Α, πες το, πες το. Ένα από τα κοινά τους είναι πως έχουν... Τόχις, τόχις. Ακριβώς αυτό. Και τα τρία λοιπόν αυτά αντικείμενα που είναι τελείως διαφορετικά είναι όλα φτιαγμένα από το ίδιο υλικό, από άνθρακα. Δεν θα μου πείτε το διαμάντι και το μολύβι να είναι φτιαγμένα από άνθρακα, το διαμάντι, το πιο σκληρό υλικό, το πιο ακριβό υλικό, να είναι φτιαγμένα από το ίδιο υλικό που φτιάχνετε και το μολύβι, που είναι μία έτσι να το κάνεις, να το πιέσεις λίγο περισσότερο σπάει και άντε να το ξύνεις μετά. Και όπως γίνεται. Έχετε ακούσει την έκφραση που λένε άνθρακες όσο είστε από θησαυρός. Καμιά φορά τα διαμάντια μπορεί να είναι άνθρακες. Γι' αυτό τι λένε. Όμως, τι είναι εκείνο που κάνει αυτά τα πράγματα να διαφέρουν τόσο πολύ μεταξύ τους, ενώ είναι φτιαγμένοι από το ίδιο υλικό. Και ακούω εδώ ότι τα παιδιά είναι όλοι χημικοί, αποφάσισα να γίνω και εγώ χημικός. Θα μιλήσω και εγώ για άτομα. Ας δούμε λοιπόν πώς ακριβώς είναι τα άτομα στο διαμάντι και στο μολύβι. Κατά τον μολύβι εννοώ στη μύτη του μολυβιού. Για να παίξουμε λίγο τα άτομα. Τα άτομα λοιπόν, όπως ξανακούσατε, είναι αυτές οι προηγυλές βαλίτσες. Αυτές οι προηγυλές βαλίτσες είναι τα άτομα άνθρακα. Επάνω βλέπουμε το διαμάντι. Πώς βλέπετε τα άτομα, είναι πολύ πρωτοπλωμένα μεταξύ τους. Το ένα είναι συγκρατή, άλλα 4-5, ξέρω εγώ πολλά. Είναι κάπως δεμένα πολύ σφιχτά. Και έτσι δεν μπορούν να φύγουν το ένα από το άλλο. Γιατί λοιπόν το διαμάντι είναι ένα πολύ σκληρό υλικό. Τα άτομα του είναι πολύ γερά δεμένα μεταξύ τους. Το μολύβι από την άλλη, ναι, δεν ενώνονται μεταξύ τους, αλλά κοιτάξτε τώρα. Δεν ενώνονται και πολύ καλά. Κάνουν κάτι σαν φύλλα. Σαν τα φύλλα του μπακλαβά ένα πράγμα που το καθένα μπορεί πολύ εύκολα να ξεχωρίσει από τα άλλα. Βλέπετε τα φύλλα. Ένα, δύο, τρία φύλλα. Δεν ενώνονται μεταξύ τους. Και ακριβώς για αυτόν τον λόγο μπορούμε να γράψουμε το μολύβι. Για να δούμε λοιπόν τι γίνεται με το μολύβι. Η μύτη του μολυβιού, η άκρη της μύτης είναι κάπως έτσι. Αυτά είναι τα φύλλα του άνθρακα. Πολλά άτομα άνθρακα μαζί σχηματίζουν τα φύλλα. Με το που ακουμπάμε λοιπόν το μολύβι στο χαρτί, κλάσσι φεύγει από το πρώτο φύλλο. Με το που το κάνουμε λίγο πιο πέρα, φεύγει το δεύτερο. Και το τρίτο, το τέταρτο, και μόλις φεύγουν όλα, τι θα γίνει, θα είναι ξύσιμο το μολύβι. Αλλά σφύγουμε πάλι από τα άτομα και από τα μόρια και από όλα αυτά και ξαναγυρίσουμε στην πραγματικότητα. Το διαμάντι, το μολύβι και το κάρβουνο δεν είναι τα μοναδικά υλικά που είναι φτιαγμένα από άνθρακα. Δύσκολα θα βρείτε γύρω μας ένα υλικό που να μην περιέχει άνθρακα. Για παράδειγμα, τα ρούχα μας. Τα ρούχα μας είναι φτιαγμένα από ίνες, από κλωστές, που είναι και αυτές φτιαγμένες από άνθρακα. Φυσικά το πετρέλαιο. Το πετρέλαιο περιέχει κατά κύριο λόγο άνθρακα. Και η βενζίνη περιέχει άνθρακα. Και όπως ξέρετε, άμα κάψουμε τη βενζίνη, τι παράγεται, διοξείδιο του άνθρακα, εντάξει, και αυτό περιέχει άνθρακα, είναι αυτονόητο. Τα φυτά, τα δέντρα, τα δάση, όλα περιέχουν άνθρακα. Και το κυριότερο, τα κύτταρά μας. Τα κύτταρα του οργανισμού μας είναι όλα φτιαγμένα από άνθρακα. Φυσικά όχι μόνο από άνθρακα και από πολλά άλλα στοιχεία, αλλά ο άνθρακας παίζει το φυσικότερο ρόλο. Και αφού τα κύτταρά μας είναι φτιαγμένα από άνθρακα, άρα και όλο μας το σώμα είναι φτιαγμένο από άνθρακα. Άρα ο άνθρακας υπάρχει στη φύση, υπάρχει μέσα μας το σώμα μας, υπάρχει στις στροφές μας, στα ρούχα μας, υπάρχει παντού. Και μου κάνετε όμως πώς εδώ οι συνάδελφοι δεν έχουν καμία ερώτηση ακόμα. Εκεί. Βέβαια έχω, περιμένω τώρα να ανάψει το πρώτο μου ποτάκι εδώ πέρα, ναι. Ένα-δύο, ένα-δύο. Λοιπόν, θα ήθελα να σας ρωτήσω, αγαπητέ μου συνάδελφε. Να με ρωτήσετε ό,τι θέλετε. Ωραία, μας τα είπατε, δεν λέγω. Μας είπατε για τον άνθρακα, πριν ακούσαμε τη συνάδελφο να μας λέει για το σίδηρο, άκουσαμε για το νάτριο, άκουσαμε για το χλώριο, πάρα πολύ ωραία τα χημικά στοιχεία που υπάρχουν στη φύση, αλλά κανείς δεν είπε για τις χημικές ενώσεις, οι οποίες είναι οι ενώσεις μεταξύ αυτών των στοιχείων. Άφησε εδώ. Όπου έχω μια φαγούρα, καλά είναι δυνατόν. Πείτε μου, είναι δυνατόν
χειμωνιάτικα και στο κέντρο της Αθήνας να υπάρχουν κουνούπια. Έλαμε φάγανε χθες το βράδυ. Δεν μπόρεσα να κλείσω μάτια όλη τη νύχτα. Με γεμίσανε δε φλούπες και σήμερα έχω μία φαγούρα που δεν σταματάει το τίποτα. Μήπως έχει κανεί αμμονία. Έλα εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ καλύτερα. Πολύ καλύτερα. Να σας ρωτήσω. Ξέρει κανείς γιατί βάζουμε αμμονία στα τσιπηματάκια μας? Για να ανακουφιστούμε από τον πόνο, τη φαγούρα ή τον τσουξιμό. Λοιπόν. Ενδιαφέρουσα απάντηση, θα ακούσω την κοβελιά καρός. Λοιπόν, καλά, δεν πειράζει. Λοιπόν, κρατήστε την ερώτηση, κρατήστε την και θα επανέλθουμε αργότερα. Γιατί θέλω να σας πω το εξής, ότι υπάρχουν τόσες πολλές χημικές ενώσεις που έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον που χρειάστηκε να φτιαχτεί ολόκληρη επιστήμη για να τις μελετήσει. Μάλιστα, η επιστήμη της χημίας και οι χημικοί άνθρωποι για να κάνουν πιο εύκολη τη ζωή τους. Τις χώρισαν και σε ομάδες για να μπορούν να τις μελετούν ευκολότερα. Τρεις πρωταγωνίστριες, πολύ σημαντικές ομάδες από αυτές είναι οι εξής. Τα οξέα, οι βάσεις και τα άλατα. Ναι, μην πελαγώνετε, θα σας τις παρουσιάσω αυτές τις πρωταγωνίστριες αναλυτικά και θα δούμε όλα τους τα καπρίτσια. Λοιπόν, πρώτα και καλύτερα, τα ξινούλικα, τα ωραία, τα οξέα. Τα οξέα βρίσκονται στο φαγητό που τρώμε, στις σαλάτες μας. Και επίσης βρίσκονται και στο στομάχι μας, όπου τεμαχίζουν τις τροφές που καταλήγουν εκεί για να τις χωνέψουμε στη συνέχεια ευκολότερα. Αλλά όμως οξέα δεν βρίσκονται μόνο στο στομάχι μας. Υπάρχουν και άλλα ζώα τα οποία τα χρησιμοποιούν, μάλιστα. Ένα από αυτά τα ζώα είναι το μυρμήγκι. Το μυρμήγκι που λέτε χρησιμοποιεί ένα οξύ που λέγεται μυρμήγκικό οξύ. Τυχαίο? Δεν νομίζω. Λοιπόν, το μυρμήγκικό οξύ το χρησιμοποιεί αν το τολμήσει και το πλησιάσει κάποιο ζωάκι που δεν του αρέσει πολύ. Λοιπόν, το τσιμπάει το μυρμηγκάκι και του αφήνει μυρμήγκικό οξύ. Το καημένο τώρα το ζωάκι νιώθει τέτοιο πόνο από το δάγκωμα αυτό με μυρμηγκικό οξύ, ούτε που το σκέφτεται να ξαναπλησιάσει κάποιο μυρμηγκάκι. Τώρα λοιπόν τώρα αυτό οι τσουκνίδες και μαζεύτηκαν έτσι όλες τριγύρω και λένε «Μάγες, τα μυρμήγκια είναι πολύ σοφά ζώα». Το είπε εξάλλου και ο Έσοπος τώρα το έχει πει χρόνια. Κάτι ξέρουνε που χρησιμοποιούν αυτό το μυρμηγκικό οξύ. Μήπως να το πάρουμε κι εμείς, να το απλώσουμε στα τριχίδια των φίλων μας και να μην τολμάει να μας πλησιάζει άνθρωπος. Έτσι το είπα λοιπόν και έγινε. Και από τότε τραβάμε τον παθόν μας κάθε φορά που εμείς οι φυσιολάτρες, πηγαίνοντας βόλτα στα βουνά και στα λαγκάδια, τύχει να κουμπίσουμε κατά λάθος κάποια τσουχλιδούλα. Αχ, άουτς, ακριβώς. Λοιπόν, επειδή η πατέντα, από ό,τι είδατε, δούλεψε πάρα πολύ καλά, την αντέγραψαν και οι μελισσούλες και οι μεδουσούλες. Μάλιστα, έτσι, για να έχουμε σε αέρα γη και θάλασσα παντού τον κίνδυνο και την απειλή του μυρμηγκικού οξέως και των οξέων. Αχ, αρκετά είπα όμως για το οξύ. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω τη δεύτερη, την καταπληκτική, τη μοναδική, τη βάση. Οι βάσεις, παιδιά μου, είναι ιδιαίτερα τυμπές, είναι πάρα πολύ τυμπές και επίσης είναι πάρα πολύ καθαρές. Είναι πάρα πολύ καθαρές, καθότι περιέχονται σε όλα τα σαπούνια, τα απορριπαντικά,
και γενικότερα οτιδήποτε με το οποίο καθαρίζουμε και να μην ξεχάσω ότι η αμμονία που έβαλα στο χέρι μου πριν λίγο είναι και αυτή βάση. Επίσης, μία άλλη βάση που χρησιμοποιούμε και το πρωί και το μεσημέρι και το βράδυ είναι η οδοντόκρεμα. Αυτά λοιπόν και τελευταία και καταϊδρωμένα έρχονται τα άλατα. Τα άλατα λοιπόν είναι τα αλάτια όλα. Επίσης, άλατα είναι οι ενώσεις οι οποίες αποτελούν τις κυμολίες και τα μάρμαρα. Τα μάρμαρα, ναι, καλά ακούσατε, ολόκληρος ο Παρθενώνας, οι στήλες του Ολυμπίου Θεός, οι Καριάτιδες και ολόκληρη η αρχαία πολιτιστική μας κληρονομιά αποτελείται από άλατα. Μάλιστα. Και τώρα, θα έρθω στο προκείμενο, διότι αν κάποια φορά κατατύχει μία βάση συναντηθεί με ένα οξύ, τότε συμβαίνει μεταξύ τους μία χημική αντίδραση κατά την οποία το ένα εξουδετερώνει το άλλο και στο τέλος δεν μένει απολύτως τίποτα που να θυμίζει το οξύ και τη βάση παρά μόνο ένα ουδέτερο άλλας. Και επειδή, όπως είπα πριν, το ένα εξουδετερώνει το άλλο, αυτή η αντίδραση ονομάζεται χημική αντίδραση της εξουδετέρωσης. Και έρχομαι τώρα στο αρχικό μου ερώτημα. Το αρχικό μου ερώτημα το οποίο είχε να κάνει στο γιατί έβαλα αμμονία στο τσοτσίπιμά μου. Θα σας ρωτήσω το εξής. Στο δέρμα μου πάνω, τι είχα που με φαγούριζε, ποια ουσία. Οξύ, μάλιστα, πάρα πολύ σωστά. Και η αμμονία. Και η αμμονία είναι βάση, Δήμα. Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο, καλά. Έχει πει καταπληκτικά παιδιά εδώ πέρα έρχονται στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Καλέ, πού τους βρίσκεται. Λοιπόν, οπότε έχουμε οξύ πάνω στο δέρμα. Βάζω εγώ βάση και τι γίνεται. Αλλάς, οπότε δεν μένει τίποτα πια που να μου προξενεί με ένα φαγούρα, λοιπόν, ο τσούξιμο. Α, να το, το κουλούπι πάλι, μαμά μου, βοήθεια. Γεια σας, γεια σας. Μας εγκατέλειψαν όλοι οι καθηγητές της σχολής μαγείας. Θα σας παρουσιάσω λοιπόν τώρα ένα μικρό μαθητευόμενο, ο οποίος ασχολείται λίγο με τη μαγεία, λίγο με τη χημεία και πολύ περισσότερο με τη μαγειρική. Sorry, συνάδελφε, για να τον εισάγουμε καλά και όπως του αξίζει, εγώ πρέπει να πάω εδώ και να... Όχι, δεν θέλω το Harry Potter. Θέλω το Masters. Περιμένετε. Μην ανησυχείτε, παιδιά, το έχουμε, θα το βρούμε. Τι πρέπει να βάλω, φίλε. Συνάδελφε, δεν έρχεσαι να το βάλεις εσύ. Δεν είμαι σίγουρη ότι το έχω. Συνάδελφε, να το έχω. Θα το έβαζα εγώ, αλλά θα μου καεί το χάρι και το έχω στη φωτιά. Βασικά, συγγνώμη, εγώ που κανονικά θέλω να φοράω τη φωτιά τη κλασική, αλλά επειδή δεν με αφήνουν εδώ οι επιστήμονες να φοράω τη φωτιά του επιστήμονα συνήθως, πήγα και τους την έκλειψα χθες το βράδυ που κάνανε τα δικά τους. Είχαν πάει δηλαδή στο μπαράκι και επεκροπήνανε. Και ο άλλος λόγος είναι γιατί έκανα κάτι τατουάζ. Όπως κάνουν όλοι οι καθοσπρεπομάγειρες που βγαίνουν ή στην τηλεόραση. Λοιπόν, είναι τώρα, πλησιάζει 12 η ώρα. Έχω αρχίσει και πεινάω. Είναι ώρα για το πρωινό μου. Και συνήθως το πρωινό μου αποτελείται από το καλύτερο γκουρμέ φαγητό που έχει περάσει από την ελληνική τηλεόραση τα τελευταία χρόνια. Το σουβλάκι με πίτα. Σε ποιον αρέσει το σουβλάκι με πίτα? Ωραία. Και παρακαλώ, εσείς οι μαμάδες στο βάθος, όχι, μόνο σουσί. Να σας πω και κάτι άλλο, το προτιμάτε έτσι σκέτο, παιδικό που λέμε, ή με τζατζίκι? Χωρίς τζατζίκι. Σύμφωνα με έγκριτες επιστημονικές έρευνες, η ύπαρξη και κατανάλωση τζατζικιού μέσα στο σουβλάκι είναι ο νούμερο 3 λόγος διαζυγίων στη Δυτική Ευρώπη. Εντάξει, η
ήταν λίγο τζούκι αυτή η έρευνα. Αλλά προφανώς πολλές φορές έχετε ακούσει τη μαμά και τον παπά να τσακώνατε μεταξύ της πάλι έφαγε τζατζίκι. Γιατί να το πάρει το παιδί, είμαι κτλ. Λοιπόν, τα συστατικά του τζατζικιού, αυτά που μας ενδιαφέρουν, δηλαδή εκτός από το ταπεινό πλυντήριο αγκουράκι, είναι προφανώς το γιαούρτι και το σκόρδο. Ευχαριστώ τη μαμά σας. Για το γιαούρτι δεν θα σας τα πω, θα τα έχει πει η μαμά και η τηλεόραση πολλές φορές. Έχει βιταμίνες, έχει ασβέστιο που είναι καλό για τα κόκκαλα κλπ. Έχει λίπος που με ενδιαφέρει εμένα και θα το χρησιμοποιήσω μετά. Θα μιλήσω για το σκόρδο. Θα κάνω μία ερώτηση, την οποία θα σας ζητήσω να μου απαντήσετε σε λίγα λεπτά. Αν βάλω την ίδια ποσότητα σκόρδου στο τζατζίκι και στη σκορδαλιά, ποια θεωρείτε ότι θα είναι πιο θανατηφόρα? Μη μου απαντήσετε, θα μου πείτε σε λίγο. Λοιπόν, το σκόρδο από την αρχαιότητα ήταν μία από τις τροφές που οι αρχαίοι Έλληνες, οι προγονείς μας, είχαν καταλάβει ότι έχει πάρα πολλές θεραπευτικές ιδιότητες. Έχει ακόμα και αντισεπτικές ιδιότητες, όπως έχει η αμμονία που είπαμε πριν για τα τσιμπήματα από τα κουνουπάκια. Η μεγαλύτερη όμως χρησιμότητα που έχει είναι ότι τονώνει το καρδιακιακό σύστημα και έτσι βοηθάει και η γιαγιά μας που έχει πάρα πολύ πίεση να ρίχνει την πίεση της χωρίς να χρειάζεται να πάρει το χάπι που της φέρνει σε κνοουρία. Επί του προκειμένου όμως, επί των διαζυγίων και των τσακωμών κτλ. Ένα από τα χημικά, μία από τις χημικές ενώσεις που υπάρχει μέσα στο σκόρδο, έχει ένα πολύ ωραίο και σαφέστατο όνομα. Αλληλομεθυλοσουλφίδιο. Σαν να λέμε, πάμε ας πούμε στο μανάβι και λέμε βάλε μου 10 κιλά αλληλομεθυλοσουλφίδιο, έτσι, γιατί έρχεται και συγκνοπέμπτει. Όχι, εντάξει. Αυτό που με ενδιαφέρει από αυτή τη χημική ένωση είναι το τελευταίο κομμάτι που αντιστοιχεί σε ένα πολύ ωραίο και θρεπτικό στοιχείο ή χαρακτηριστικό του σκόρδου που λέγεται θείο. Το θείο υπάρχει παντού στη φύση. Και ευτυχώς ή δυστυχώς το χρησιμοποιεί και ο άνθρωπος σε πάρα πολλές δραστηριότητες. Το με το θείο είναι ότι μυρίζει λίγο. Εντάξει, γι' αυτό αν δείτε κανένα αυτοκίνητο να μυρίζει η εξάτμισή του σαν κλούβιο αυγό, οφείλεται σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό στις ενώσεις του θείου που εκπέμπονται από τον κατασμένο του καταλήτη, από την εξάτμισή του που είναι στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου. Αυτό που γίνεται λοιπόν με το σκόρδο είναι ότι όταν το τρώμε και το χωνεύουμε, αυτό το αλληλομεθυλοσουλφίδιο που έλεγα πριν, διασπάται. Το θείο μπαίνει μέσα στην κυκλοφορία του αίματος και βγαίνει μέσα από τα πνευμόνια. Και άρα βγαίνει από την αναπνοή μας. Γι' αυτό τσακώνεται η μαμά και ο μπαμπάς. Πάλι τζατζίκι έφαγε σήμερα. Το πρόβλημα είναι το εξής. Τι λέει η μαμά όταν έρχεται πάλι τζατζίκι? Πάει μια τσίχλα για να μυρίζει το στόμα σου καλύτερα. Το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι η τσίχλα δεν δουλεύει. Γιατί το θείο ήδη έχει διασπαστεί, έχει μπει στο αίμα μας και έχει φτάσει στα πνευμόνια μας. Δεν είναι δηλαδή μέσα στο στομάχι. Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό? Επιστημονικές έρευνες, κανονικές όχι σαν τις τσούκες που έλεγα πριν, έδειξαν ότι ο καλύτερος τρόπος να δεσμεύσουμε αυτές τις ενώσεις του θείου είναι, ενώ βρίσκεται ακόμα το θείο μέσα στο στομάχι, δηλαδή μαζί με το σκόρδο, να πίνουμε γάλα. Γιατί, ναι. Γιατί το υγρό, η υγρή φύση του γάλακτος και τα λίπη που περιέχει είναι τα πιο αποτελεσματικά στο να δεσμεύουν αυτές τις ποσότητες θείου πριν αυτές μπουν στην κυκλοφορία και φτάσουν στα πνευμόνια μας. Άρα, και στο πλαίσιο της λογικής ότι οι Έλληνες ανακάλυψαν τα πάντα κτλ., το τζατζίκι είναι μια θαυμάσια διαμορφωμένη τροφή, γιατί έχει το σκόρδο που μας αρέσει, αλλά και σκοτώνει τον έρωτα όπως λέγαμε πριν, και έχει και το γιαούρτι, το οποίο βοηθάει στη δέσμευση των ενώσεων πριν αυτές φτάσουν στο αίμα μας και από εκεί στα πνευμόνια μας. Μία άλλη πολύ ωραία ιδέα που μπορείτε να πείτε στη μαμά και στον παπά για να τρώτε όλοι μαζί το τζατζίκι μέσα στο σουβλάκι είναι να τρώει και η μαμά και ο παπάς το τζατζίκι, το σουβλάκι απ' όλα. Αυτό γίνεται γιατί ο καθένας όταν καταναλώνει το τζατζίκι και γίνεται η διάσπαση αυτής της περίεργης ουσίας που έλεγα πριν και το θείο μπαίνει μέσα στον οργανισμό, σιγά σιγά συνηθίζει αυτή τη μυρωδιά του θείου καθώς βγαίνει από το δικό του στόμα και έτσι δεν τον ενοχλεί τόσο πολύ όταν αυτή η μυρωδιά έρχεται από τον άλλον. Έτσι λοιπόν, ο ασφαλέστερος τρόπος να μπορεί να τρώει όλη η οικογένεια σουβλάκι με τζατζίκι, από όλα δηλαδή, είναι να μπορούν μετά από την σούβλα υποκατανάλωση να πούνε και οι δύο γονείς σας «Μαζί τα φάγαμε». Λοιπόν, και τώρα αντετάμε την κουζίνα. Θα πάμε λίγο σε μια άλλη κουζίνα διεθνή,
λίγο πιο πορεία. Βλέπω εδώ κάποια αφουλάκια, κάποια ξυλάκια, λεμονάκια. Θα σας αφήσω στους συντρόφους μας από την Βουλγαρία. Ένα θερμό χειροκρότημα. Hello guys, my name is Aneta and I come from Bulgaria. And I'm here with my friends that who you see later. They are also from Bulgaria. And we are here with other friends, our Greek friends, and hopefully you see something interesting that we are bringing from Bulgaria. But I hope you enjoy it. Just prepare myself. Where did I leave it? Thank you. Are we ready? Okay. Actually, I brought my kitchen here. And I will show you some experiments that you can do at home. And they're really, really beautiful. You'll see. Here. So, what we have here? We have eggs, we have red cabbage, but it's purple. It doesn't matter, we call it that way. And some other things like vinegar and baking soda. And let's see what we can do at home. Tell you about. He told you about our body and different chemicals in it. And I will show you how these chemicals react in our body. Okay. Our body is made up, most of the body is made up proteins. And I can't take protein from my body, but I can show you from with a protein from an egg what happens with our body when we are ill. When we are ill, we have high temperature, we are hot, we don't feel very well. And what happens in our body? I have here one egg, few of them, and I separated the yellow part from the transparent part, and it's the protein of the egg. And I will use it as an example of the proteins from our bodies. So, you see, it's really transparent. It's the same in our body. These proteins are moving through our blood and help our organism to function correctly. And I'll use a candle.
With this candle, I'll make nearly 14 degrees. It's kind of the bad temperature of the body when we are ill. And you see how this protein will react after the heating part. Maybe I put too much from protein, but come here. I need a little help. During his heating, his protein, I will show you why it's not good to drink alcohol, and how the alcohol reacts with our proteins. And I'll use a little bit of this protein again. Here it is. And now I have a little bit of alcohol in this bottle, so you can't see what is the alcohol. It doesn't matter. You see, can you see the difference? It was transparent and now it's white. It's kind of killing your proteins. It's kind of making them not work in your organism. So for you kids, I would tell you, don't drink alcohol. It's not worth it to poison yourself. And what happened here? And you can see the same thing here. You see, when we have high temperature, like 38-39 degrees, our proteins also are kind of killed. Not all of them, but some of them. So be careful, don't get ill. Dress yourself with warm clothes in the winter, and be careful. That's the thing I want to tell you. And that's the thing that you can do at home. This experiment is really good, and you will find another experiment at home. The other thing I want to show you is how to make really colorful reactions at home. And the things you need are red cabbage and just your mother to boil it in big quantity of water. And of course, glass. And it's the juice from the boiled cabbage. I'll use it. You see it's purple. I'll use it as an indicator. We call indicators in chemistry substances that that can find if there is a base or acid. And I will show you how to find bases or acids at home. Okay. Can you tell me, I don't know if I understand it, but still, can you tell me what acids do we have at home? Okay, I'll tell you. This is vinegar. And let's see when we put just vinegar. Lemons, that's right. Okay, I have a lemon there. I think you'll become a chemist. I see it in your eyes. Okay, let's use a lemon. Which
minus 1. And if you use more juice, I mean more purple juice from this red cabbage, you see it more red. And you can use also the things that you wash your toilet, that you wash your kitchen, to see if there are acids or bases. Okay, I'll use my vinegar because I don't want it here. And then again, it shows that it's an acid. You see the difference? Yeah? Okay. And what bases do we have at home? Can you tell me what? Yes? Yes, that's right. Can you guess what color? What will be the color when I put baking soda in this purple solution? Yeah? What? Green. Okay, let's see. Okay. Oh, it's turning blue. I think it's turning blue. Maybe green. We'll wait and see. Do you see the difference? Yes. Wow. That's good. Okay. I'll put less here. To be colorful. That's so. And you can see that this is acid, this is base, this is acid. And how can we call this solution in the middle? Neutral. Neutral, yes, neutral. So this is a really good example to show at home. If there is an acid in your solutions that you use at home. It doesn't matter if they're for cooking, if they're for washing around, it doesn't matter. You can show your children. And it's good to know that if there are really, really strong acids or bases, it's not good for your health, it's not good for your body, your skin. Please be careful when you use them, because you can burn yourself, you can even take your skin off. And, okay, what other thing I can show you? Okay, I have here a little part of a potato, I have rice, and I have a tea. Okay. But there are three different types of tea. Can you tell me? I will tell you something. One of these teas is not a tea. It's kind of poison. Can you tell me which one is it? Someone to try? Not to taste it, but try to guess. Okay, which one is it? No, this one. This is the poison. Okay. Someone else? This one. This is the poison. Okay. You're from here. Someone from here? Okay, you're from here. Let's see. I'll use this bread. Just bread. Oh, this one is blue. This one is not blue. Who thought it was the poison? Can you see? Is it blue? Yeah. Became blue. That's because of the poison. It's just it's a ionic solution. I think that's iodide solution. We use it when we have hurt ourselves to wash the wound, or in medicine they use it before they operate someone. It's not a poison really, but you don't have to drink it, of course. But that's a reaction that we use in chemistry
to find if there is a starch in the solution. For example, you can try it. I have this this task for you. Try it at home. Use a little bit of milk. Put it in glass, and you can buy from the drugstore. You can buy this this solution, and put some in this milk, and you see if it's real milk or they use starch. It's a fake milk. And I will show you in some other products in our kitchen where you can find also starch. It's a potato. And I will put a little bit of this solution. And I think it has to become blue. Am I right? Oh, come on. Come on. Okay, I'll put some in the rice also. Yes, yes, it's blue. You see, the solution is orange and it became blue. So in the rice we can find starch. And also in the potatoes. You can find starch, yes, it became blue. Yeah. Right, you can see it. Maybe if you come here, you can see it also. So, really, do this thing at home. Try different products, try them to see if they're real as milk, real milk from cow or goat, or it's fake milk, they use starch for it. And kids, how your mothers make these great creams? They use starch, right? Starch, they mix it with milk or water. Try this starch at home. Try it and use this this solution. I think you will find it at home. And you make great reactions with it. Okay, I'm done with my kitchen. I'm done. Okay. No one wants to come. I'll make an omelet. All right. Today we saw some beautiful molecules, very colorful ones. And in my opinion, there are no molecules that are more beautiful than luminescent molecules, molecules that emit light. And in order to see them, I will ask the guys up there to dim the lights or maybe to turn them off completely. Is it possible? Who controls the lights? The light controller. The light controller. More? Alright, I believe it's dark enough. So, there are several ways to make a molecule emit light. And one way is to use another kind of light. And that's what I'm going to show you right now. Here I have this special torch that emits violet light. And here I have this special molecule that would emit green light if I expose it to violet light. It's something called fluorescence, and I'm sure that you have all seen it in some kind of form or anything. Now, there are very colorful molecules. There are molecules that emit different kinds of colorful light. Like, for example, I can show you this one that would emit not green light, but orange one instead. And that's another molecule. Now, I'm sure that you have a lot of household items at home that emit light in the same way. And if you can't think of any, I can show you. And here I have some tonic water of
particular brand. I'm not allowed to say what it is, but any tonic will do. You see, the thing is that tonic water is colorless, but it contains a molecule called quinine, and it has a blue fluorescence. It emits blue light under certain conditions. And that's why when fluorescence was discovered years ago, ages ago, it was called false color, actually. So here I have my violet torch, and I will try to activate it. Just a second. And here you can see the blue fluorescence from the tonic water. There are other stuff that you can drink and they will fluoresce. But they are not as quite as fluorescent as tonic water. Like, for example, here I have a bottle of beer. And beer has this wonderful green fluorescence that not everybody know about, because it's very difficult to demonstrate. And you have to use this special kind of torch to see it. There's another kind of fluorescent molecules, and there are phosphorescent molecules. You see, normally I would say that phosphorus comes from Greek and it means light bearer, but you don't have to know that. You already know that, you're Greek, so I won't say that. But can anybody tell me what is the Latin for light bearer? Does anybody know? Just shout it out loud. I can hear if it's right or not. I can't hear you. Somebody's trying to say. Okay. No. It's Lucifer, actually. The Latin for phosphorus is Lucifer. So keep in mind that next time. So there are a lot of items, like, for example, toys you can find in the stores that are phosphorescent. And here I have this special belt, for example, that is phosphorescent. Do you remember when I used those test tubes here, that when I turned off the torch, the light dimmed completely, immediately? Now, the thing with phosphorescent molecules is that it continues to light up for several seconds or even minutes, like so. That's phosphorescence. And there are other kinds of molecules, actually all kinds of molecules can use a certain kind of phenomenon that is similar to this one. And we use it in something called NMR. Maybe somebody have heard of this. You can they use it in the hospital, for example, brain scanning or body scanning, to do some kind of diagnostics. So basically the way NMR works is that you have this huge machine that emits a radio frequency, and it has this special kind of antenna, not quite like this one, but they use this antenna to send a radio signal towards the molecule, and in several microseconds, that's a really small fraction of the second, the molecules will return this radio signal. And using modern computer science, I've managed to have to transform this radio signal into sound, so you can hear this sound. This is how it looks like if you draw it, but this is how it looks like if you hear it. Maybe can we pump up the volume or something? It's too quiet. Can anybody hear something? Okay, I will play it again. What you just heard, and I will play it again, is actually how sugar molecules sound like. It's one of my favorite molecules, and I'm sure it's one of yours as well. And the next molecule I love just as much, and it's mint, actually. You have to be very quiet in order to hear it, because we're having some volume problems. Okay, I will play it again. And if you play them all together, you will hear the beautiful song, the beautiful symphony of a mint.
mint candy. So next time you eat a mint candy, remember that you can hear it as well as taste it. I hope you enjoyed the show and come back next year at this beautiful festival. Thank you.